Την ώρα που μένονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και λωρίδα της Γάζας, ένα άλλο τρίτο πολεμικό μέτωπο απειλεί να ανοίξει, αυτό της Ταϊβάν, κατόπιν εισβολής που θα επιχειρήσει η Κίνα. Σχεδόν κάθε μέρα κινέζικα πολεμικά πλοία πλέουν σε νερά γύρω από την Ταϊβάν και πολεμικά αεροσκάφη πετούν προς το νησί πριν γυρίσουν πίσω. Και αν επιτεθούν ξαφνικά. Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν καταγγέλει ότι η μονομερής προσαρμογή της Κίνας των δρομολογιών πτήσης M503, W122 και W123 πάνω από τα στενά της Ταϊβάν, χωρίς υποχρεωτικό σχέδιο πτήσεως σύμφωνα με τον ICAO, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την περιφερειακή αεροπορική ασφάλεια και τη σταθερότητα στα στενά. Η Ταϊβάν καταδικάζει στεναρά αυτή την ανεύθυνη πράξη και απαιτεί άμεσες διαπραγματεύσεις. Ο στρατός της Ταϊβάν πραγματοποίησε μία διημέρη άσκηση στη θάλασσα, στη γη και στον αέρα αυτή την εβδομάδα για να εξασκηθεί στην άμυνα έναντι μίας κινέζικης ευνηδιαστικής επίθεσης. Ο υποστράτηγος Σουν Λι Φανκ, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, είπε στους δημοσιογράφους στην ναυτική βάση Ζούιενγκ στη νότια Ταϊβάν ότι οι πρόσφατες ενέργειες της Κίνας απειλούν να πυροδοτήσουν μία σύγκρουση που θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες σε ολόκληρη την περιοχή. Αργότερα, μέσα στην ημέρα, δημοσιογράφοι έγιναν μάρτυρες μιας προσομοιωμένης επίθεσης από την Κίνα σε μια στρατιωτική βάση στην Ανατολική Κομιτεία Ταϊτούγκ. Το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν, σε καθημερινή αναφορά, ανέφερε ότι 7 κινέζικα πολεμικά αεροσκάφη και 4 πλοία του πολεμικού ναυτικού εντοπίστηκαν γύρω από το νησί το 24ωρο που έληξε στις 6 το πρωί της Τετάρτης. Ανέφερε επίσης ένα κινέζικο μπαλόνι να πετάει στα ανοιχτά της βόρειας ακτής του. «Υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό και δεν είναι κάτι καινούριο», είπε την Τετάρτη σύμφωνα με μια απομαγνητοφώνηση μιας τακτικής ενημέρωσης στο Πεκίνο. Η ετήσια άσκηση έρχεται λιγότερο από 3 εβδομάδες αφότου οι ψηφοφόροι εξέλεξαν τον Λάι Τσινγκετέ ως τον επόμενο πρόεδρό τους, δίνοντας τρίτη συνεχόμενη τετραετή θητεία στο Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα που στηρίζεται στην ανεξαρτησία, το οποίο αντιτίθεται στην Κίνα. Η Ταϊβάν χρησιμοποιεί επίσης τέτοιες ασκήσεις και τις περιοδίες στον τύπο που τις συνοδεύουν συχνά για να φωτίσει την εικόνα των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε στρατεύσιμους. Τέλος, τα πολλά αεροδρόμια της Κίνας που φιλοξενούν έναν εξίσου μεγάλο αριθμό μαχητικών αεροσκαφών σε συγκερασμό με το πυκνό και πολυεπίπεδο από άποψης ύψους εχθρικών στόχων, ενοποιημένο σύστημα αεράμυνάς της, καθιστούν δύσκολο το έργο της Αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας. Κατόπιν αυτών, η άμυνα της Ταϊβάν με συμβατικά όπλα καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής έναντι της Κίνας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.